Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Να καλησπέρισω τον Δήμο Τσούρο, που είναι μέλος του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Μηχανικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, που είναι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος. Καλά τα λέω. Καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νατάσα. Καλησπέρα. Θέλετε να μου πείτε, είχατε την κινητοποίηση πριν λίγες ώρες στην κεντρική πλατεία της πόλης, να μου πείτε ποια ήταν τα αιτήματά σας και αυτά που σας οδήγησαν στην κινητοποίηση. Ας ξεκινήσουμε ότι η κινητοποίηση εν τέλει αναβλήθηκε λόγω καιρού. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να έρθουν πολλά άτομα, γιατί φοβόμασταν την περίπτωση ότι θα έβρεχε. Και λογικά, ίσως στις επόμενες μέρες θα επαναληφθεί. Θα το ξαναζητήσουμε μεταξύ μας. Από εκεί πέρα, κύριος λόγος που την κάναμε ήταν για τα αιτήματά μας. Και σε ευχαριστούμε κιόλας που μας κάλεσε στην εκπομπή. Γιατί αυτό που θέλουμε κυρίως είναι να ακουστούμε και να μάθει ο κόσμος τι περνάμε και τι ζητάμε. Το οποίο αυτό που ζητάμε προφανώς δεν είναι τίποτα παράλογο. Ζητάμε απλά τα βασικά. Να έχουμε στη σημερινή μετακίνηση, θέλαμε να θίξουμε το θέμα της μετακίνησης, ότι θα έπρεπε. Τώρα, συγγνώμη, βλέπουμε τα πλάνα και γι' αυτό μου είπες ότι ήταν λίγα τα άτομα, έτσι, λόγω του ότι πήγε να αναβληθεί η διαδικασία. Ναι. Η μετακίνηση, δηλαδή. Το σημερινό θέμα, όπως είπα, ήταν η μετακίνηση. Δηλαδή, στη σχολή μας δεν έχουμε κάποιο δρομολόγιο το οποίο πηγαίνει για εμάς. Υπάρχουν δύο δρομολόγια όμως. Το ένα είναι για Χαραυγή και Δρέπανο, το οποίο περνάει κάθε περίπου μία ώρα. Και υπάρχει κι άλλο ένα δρομολόγιο για τα Πλατάνια, αν θυμάμαι καλά, το οποίο είναι στις 2.30 και αυτό είναι κάθε μία ώρα. Το οποίο αυτό περνάει έξω από τη σχολή μας, ενώ το άλλο που είναι για τη Χαραυγή και το Δρέπανο περνάει στον άλλο, τον μεγάλο δρόμο, τον από κάτω. Δυστυχώς το εισιτήριο δεν είναι δωρεάν προφανώς. Είναι 60 λεπτά να πας και άλλα τόσα, ας πούμε, αν θες να γυρίσεις. Δεν καλύπτει τις ανάγκες μας, από την έννοια ότι φεύγει πολλά σάνη, άρα αν κάποιος φοιτητής μένει πιο πάνω, δεν μπορεί να το πάρει. Του είναι αρκετά δύσκολο, ξέρω εγώ, να το προλάβει. Επίσης, με όλη την κρίση που υπάρχει στην κοινωνία μας σήμερα, άντε τώρα να πληρώσεις και για το εισιτήριο του λεωφορείου, άντε να πληρώσεις και για τη λέσχη, γιατί η σύντησή μας πλέον δεν είναι. 60 λεπτά πήγαινε, 60 γίνεται ένα 20 για ένα μάθημα. Αν έχεις πρωί ή απόγευμα μάθημα, δηλαδή θες 2.40. Ναι. Και επί 5 φορές τη βδομάδα κάνουμε ένα ποσό καλό. Κάνουμε και με ένα 20 πάλι, ένα 20 την ημέρα, 21-22 μέρες το μήνα, να το πας, σε κανένα δεν περισσεύουν 30 και ευρώ το μήνα, ειδικά όταν πληρώνεις. Τη στιγμή που δεν υπάρχει εστία στο Πανεπιστήμιο της Κοζάνης, δεν υπάρχει ούτε δείγμα. Όταν πληρώνεις για τη στέγασή σου στην Κοζάνη, όταν πληρώνεις για τη σύντηση που από το Σεπτέμβριο δεν είναι δωρεάν. Είναι μόνο για 300 άτομα. Ναι, 300 από τους 1.000 φοιτητές συντίζονται δωρεάν. Και για τους υπόλοιπους, άμα θέλουν να φάνε στη λέσχη, 2.20 το γεύμα. Ναι. Που από ό,τι καταλαβαίνετε όλα αυτά, στη σημερινή κατάσταση που βιώνουν οι λαϊκές οικογένειες, που έχουν επιβαρυνθεί τα πάντα ουσιαστικά, χωρίς να έχουν δημιουργήσει ούτε το χρέος, χωρίς να έχουν δημιουργήσει ούτε την κρίση κτλ., είναι αυτοί που επομίζονται όλα τα βάρη. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Αυτά όμως νομίζω ότι είναι και πανελληνικά, έτσι. Και το ζήτημα της σύντησης και το ζήτημα με τις εστίες. Τόσα χρόνια το φανάζομαι. Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι ζητήματα που αφορούν. Τι θέλαμε να καταλήξουμε. Στο ότι αυτό το ζήτημα προφανώς δεν είναι μόνο του δικού μας πανεπιστημίου. Είναι ζήτημα πανελλαδικό, είναι ζήτημα συγκεκριμένης πολιτικής. Δηλαδή δεν έχουμε εμείς. Τα αιτήματά μας δεν λένε ότι τα έφαγε η Βρετανία. Και δεν έχει και Βρετανία εδώ. Τέλος πάντων. Έχω και αυτό το ζήτημα. Η διοικούσα επιτροπή. Ναι. Το ζήτημα είναι. Και αυτοί έχουν ευθύνη που λειτουργούν το πανεπιστήμιο με τα συγκεκριμένα κριτήρια. Αλλά είναι ζήτημα το ότι από το 2010, που ούτε τότε ο προϋπολογισμός έφτανε, ούτε τότε υπήρχαν εστίες, ούτε τότε η μετακίνηση ήταν δωρεάν, ούτε τότε το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος ήταν κάλυπτε τις ανάγκες. Από τότε έχει μειωθεί κατά 60% ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος. Και καταλαβαίνετε, και όχι μόνο του Ιδρύματος εδώ, του πανελλαδικά. 60% στα πανεπιστήμια, 70-77% ανάλογα στα ΤΕΗ. Και είναι ένα ζήτημα αυτό. Το πώς δηλαδή όλη αυτή η κατάσταση, γι' αυτό εμείς το βάζουμε συνολικά, και άμα δείτε τις διεκδικήσεις μας, ούτε τις ξεχωρίζουμε κάθε μία διαφορετικά, ούτε με τη συνολική κατάσταση. Ναι. Εμείς απαιτούμε μαζί, παλεύουμε μαζί. Ο καθένας πρέπει να δώσει τον αγώνα του.
Αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Πάμε λίγο στο ζήτημα αυτό με τις μετακινήσεις, ναι. Γιατί τα άλλα που, τα οποία, στα οποία μου αναφερθήκατε, θα τα πούμε λίγο πιο κάτω, είναι πανελλαδικά, οπότε πάμε λίγο πιο πάνω από πλευράς διοίκησης εννοώ. Αυτά τα ζητήματα της μετακίνησης. Ναι. Συζητήσατε με τα ΚΤΕΛ, με τη διοίκηση των ΚΤΕΛ, με το Δήμο Κοζάνης, με την περιφέρεια ίσως, επειδή είναι λίγο πιο εύκολο ζήτημα για να λυθεί. Λοιπόν, η προγενέστερη μου, πρόεδρη του τμήματος μου και γενικά τα προηγούμενα Δέλτα Σίγμα, όσο ξέρω, είχαν πάει στον πρόεδρο των ΚΤΕΛ ώστε να ρωτήσουν εάν αρχικά θα μπορούσε να μας παρέχει κάποιο δωρεάν λεωφορείο με δωρεάν εισιτήριο για όλους τους φοιτητές. Αυτό που μας είχαν απαντήσει, από όσο ξέρω, είναι πως γι' αυτό θα χρειαζόντουσαν 120.000 ευρώ το χρόνο. Όπου απευθυνθήκαμε. Με βάση τα έξοδα αυτό. Ναι, ναι. Με βάση τα έξοδα του λεωφορείου και τον οδηγό και όλα τα σχετικά. Εμείς κάναμε τις διάφορες κινήσεις μας και είχαμε πάει και στην περιφέρεια που μιλήσαμε με τον Περιφερειάρχη για να του πούμε και τα αιτήματά μας και μέσα σε αυτά και η μετακίνηση. Πήρατε κάποια απάντηση? Κάποια απάντηση. Το θέμα είναι, όπως λέγαμε και πριν, να αυξηθεί ο προϋπολογισμός στα πανεπιστήμια. Δεν είναι. Νέα κυβέρνηση τώρα, ελπίζω ότι θα τεθεί υπόψη. Ο μήνας του μέλητος πέρασε. Είναι ένα ζήτημα κι αυτό. Είναι αυτές οι κατευθύνσεις, η μείωση προϋπολογισμών, το πανεπιστήμιο, ας πούμε, βάσει και δήλωση του πρώην Προέδρου της Διοικητικής Επιτροπής, έχει περισσότερα έσοδα από την έρευνα που κάνει για επιχειρήσεις κτλ. Παρά από τον τακτικό προϋπολογισμό. Αυτό είναι συγκεκριμένη κατεύθυνση που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Είναι συγκεκριμένη πολιτική. Εμείς δεν έχουμε τώρα αυταπάτες ότι επειδή άλλαξε η κυβέρνηση, κάτσε να περιμένουμε. Θα μας τα κάνει όλα. Εμείς γι' αυτό και η συνέλευση αποφάσισε ότι πρέπει να γίνουμε εμείς, τα παιδιά του λαϊκών οικογενειών, μαζί με τις λαϊκές οικογένειες, πρωταγωνιστές για τις σπουδές και το μέλλον μας. Και όταν λέμε πρωταγωνιστές, μέσα από τον αγώνα, μέσα από τις διεκδικήσεις μας, μέσα από τις απαιτήσεις, ισχυροποιώντας ουσιαστικά τη συμμαχία με αυτό. Δηλαδή, μόνο οι φοιτητές, δηλαδή, άμα οι γονείς μας δεν έχουν προβλήματα, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες κτλ. Γι' αυτό λέμε συμμαχία με όλους αυτούς. Και για την περιφέρεια και για το Δήμο. Μπορεί και να υπάρχουν σχεδιασμοί, μπορεί και να υπάρχουν σκέψεις, να μεταφερθεί η πληρωμή, να καλύπτονται όλα τα έξοδα του Πανεπιστημίου από περιφέρειες και Δήμους, χωρίς όμως να δίνει τα αύξηση του προϋπολογισμού στους Δήμους και των περιφερειών. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Θεωρείτε ότι μπορεί να. Δεν νομίζω ότι. Υπήρχαν κάτι τέτοιες δηλώσεις και σκέψεις παλιότερα. Νομίζω ότι πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση είναι τόσο στο όριό της. Είδαμε, έχουμε δει πολλά ζητήματα, οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει τριτοβάθμια εκπαιδευτικά. Εντάξει, αυτό είναι στους σχεδιασμούς της. Συγγνώμη, διακόπτω. Όχι, πρέπει. Στους σχεδιασμούς τους, ώστε να ουσιαστικά να λειτουργούν τα πανεπιστήμια με βάση τι έσοδα έχουν από επιχειρήσεις και πώς εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Γιατί και οι επιχειρήσεις, άμα έρθουν να επενδύσουν σε ένα πανεπιστήμιο, δεν είναι. Κέρδος θα θέλουν να βγάλουν. Πρέπει να υπάρχει κίνητρο όμως έτσι για να. Να επενδύσει κάποιο ιδιώτη σε ένα κρατικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, πρέπει να υπάρχουν όμως και τα κίνητρα για να γίνει αυτό. Εννοείται κανένα. Το κέρδος είναι το κίνητρο. Γι' αυτό όμως το κέρδος πού θα το βγάλει. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Θεωρείτε ότι. Γιατί έχω δει διάφορα στα αιτήματά σας για προσλήψεις καθηγητών, μόνιμου προσωπικού κτλ. Θεωρείτε ότι η γνώση αυτή που λαμβάνετε είναι ελπής, είναι επαρκής, είναι σωστή στο επίπεδο που πρέπει? Υπάρχουν και τέτοιου είδους ζητήματα, είστε ικανοποιημένοι από αυτή την περίπτωση? Υπάρχουν και τέτοιου είδους. Η γνώση γενικά έχει πολλά επίπεδα. Υπάρχει και η πρακτική γνώση, υπάρχει και η θεωρητική. Από εκεί πέρα, σχετικά με τις καθηγητές που έχουμε αρκετές ελλείψεις καθηγητών, σκεφτείτε ότι για τα 450 άτομα στο τμήμα μου έχουμε 9 καθηγητές ΔΕΠ. Η ΔΕΠ είναι η μόνιμη. Και πρακτικά, γιατί 9 είναι θεωρητική. Ότι έχουμε θεωρητικά 9. Ναι. Πρακτικά έχουμε 5. Κάποιοι καθηγητές, εντάξει. Με άδειες. Έχουν φύγει. Λογικό, και καλά κάνουν. Αυτό λογικό είναι. Το ζήτημα είναι να καλυφθούν οι ανάγκες. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε σκεφτείτε 5 μόνιμους καθηγητές. Δεν προλαβαίνουν να καλύψουν όλα ίσως τα παιδεία όλοι μόνοι τους. Και έχουμε κάποιους 407, δηλαδή, ορομίσθιους. Αλλά όταν δεν έχεις καθηγητές οι οποίοι είναι στο τμήμα σου για να τρέχουν περισσότερα τα πράγματα, όπως και τον δικό σου σπουδών σου, έχεις κάποιες ελλείψεις. Από εκεί πέρα, σίγουρα θα χρειαζόμασταν πολύ περισσότερους καθηγητές. Αν τους είχαμε, ίσως να μην είχαμε τα κενά που έχουμε τώρα. Από εκεί πέρα είναι και έτσι η δομή του πανεπιστημίου. Ότι, ωραία, πας στο πανεπιστήμιο, θα μάθεις κάποια πράγματα, εννοείται ότι δεν μπορείς να δουλέψεις στην αγορά εργασίας μόνο και μόνο αυτά. Ναι, από πλευράς εξοπλισμού είστε εντάξει, υποθέτω. Από εξοπλισμού καλά τα πάμε. Να σας πω, τα εργαστήρια είναι καλά εξοπλισμένα. Ναι. Αλλά μετά από τη μείωση προϋπολογισμού που έχει έρθει τα τελευταία χρόνια, αυτό το 60% που είπαμε, έχουν μειωθεί και καθηγητές.
είναι ένα ζήτημα. Το, ας πούμε, πριν 2-3 χρόνια είχε γίνει η μείωση προϋπολογισμού. Είχαν φύγει κάποιοι καθηγητές κλπ. Και είχαν κοπεί μαθήματα βασικά για το επιστημονικό αντικείμενο, που λόγω αδυναμίας να καλυφτούν. Ή άλλα μαθήματα, ας πούμε, στο άλλο τμήμα, εγώ θα σας πω, στους μηχανολόγους μηχανικούς, που δεν έχουν διδακτικά εργαστήρια για να εφαρμόσουν στην πράξη την επιστήμη τους. Ή εμείς τώρα έχουμε κάποια μαθήματα για να μας συμπληρώσουν αυτά που κόπηκαν, τα οποία δεν κολλάνε και τόσο πολύ στο αντικείμενό μας. Ας πούμε, μας βάζουν να κάνουμε κάποια μαθήματα μαζί με τους μηχανολόγους, με το άλλο τμήμα. Ναι, ανανεώθηκε το πρόγραμμα του σπουδών σας. Ο οδηγός σπουδών έχει αλλάξει εδώ και 5-6 φορές. Πόσες φορές έχει αλλάξει. Και εμείς δηλαδή δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή εννοείς στο πανεπιστήμιο και φυτάτε, είναι 4 χρόνια σχολή σας, έτσι νομίζω. 5. 5 σαν πολυτεχνείο. Δηλαδή στα 5 χρόνια αυτά που θα φοιτήσετε, 6-7 πόσα θέλει μέχρι να τελειώσει το 8, δεν ξέρω. Εύχομαι αυτό ήρθε. Και εγώ εύχομαι, αλλά στο πρόγραμμα σπουδών σας. Δηλαδή μπαίνουν καινούργια μαθήματα. Αν ήταν να περάσει ένα από την προηγούμενη χρονιά, έχει αλλάξει και μπαίνει σε άλλη διαδικασία. Και τώρα χάνω όλη την μπάλα. Εννοείται. Και αυτό επίσης που μας καίει, ας πούμε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι και το κτηριακό μας. Το κτηριακό, σκεφτείτε, δεν έχουμε ούτε καν πυρ ασφάλεια αυτή τη στιγμή, έτσι. Νομίζω ότι αναμένεται να ενταχθεί η Πανεπιστημίου Πολύ στο ΣΕΣ το επόμενο χρονικό διάστημα. Αναμένεται. Για να δούμε. Αναμένεται. Νομίζω ότι θα σας διευκολύνει πολύ αυτό, έτσι. Βέβαια, δεν είναι μόνο το θέμα θα γίνει και στο μέλλον, γιατί επίσης οι υποσχέσεις, όπως ξέρετε, έχουν πάρει πολλές. Γιατί εμείς, εγώ τουλάχιστον. Εντάξει, είναι και χρόνια το πρόβλημα, νομίζω, της Πανεπιστημίου Πολύ. Ευελπιστούμε. Εγώ από το πρώτο έτος μου λέγανε ότι θα συμμεταφέρουμε, ίσως να κάνουμε κάποια πράγματα. Έχουμε το περιμένουμε. Και τι θα γίνει ως τότε, μέχρι την Πανεπιστημίου, με τα παιδιά που έχουμε τώρα εδώ. Δεν ξέρω. Το Πανεπιστήμιο σας είχε μέχρι πρότινος διοίκουσα επιτροπή, είχαμε την εκλογή του πρίτανη, έχουμε ζητήματα, ακούσαμε σήμερα με την εκλογή του, αν τελικά θα πάρει τη θέση του ή όχι. Ποια είναι η θέση σας σε αυτό το ζήτημα? Κοιτάξτε, κάναμε αρκετό καιρό αγώνες προκειμένου να φύγει η διοίκουσα, γιατί σίγουρα το Πανεπιστήμιο μας θα το εκπροσωπούσε πολύ καλύτερα ανθρώποι οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε αυτό. Γιατί και θα ξέρουν καλύτερα τις ανάγκες τους και δεν θα ήταν διορισμένοι από την έννοια ότι. Okay, είναι και αυτοί μέσα στο σύστημα του Πανεπιστημίου. Θα ξέρουν σίγουρα πολύ καλύτερα τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. Από εκεί και πέρα, σίγουρα μια Πριτανία ίσως να μην κάλυπτε 100% τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, από την έννοια ότι η διοίκηση δεν έχει τόσο πολλά άτομα και σχετικά με τους προϋπολογισμούς που έχουν γίνει. Και επειδή κιόλας και η Πριτανία βρίσκεται στο νόμο 409 και υπάρχουν. 4.000. Το νομοπλαίσιο, Ζηματοπούλου, το γνωστό. Το γνωστό. Ναι. Και ο φοιτητικός μας σύλλογος έχει πάρει θέση κατά αυτού του νόμου. Σίγουρα θα είχαμε κάποιες. Δεν θα είχαμε τόσο πολλές διευκολύνσεις. Αλλά σχετικά με τη διοικούσα, ναι. Την προτιμάμε. Και εννοείται ότι το ζήτημα σε εμάς είναι να έχουμε τώρα Πριτανία και να παλέψουμε όσο μπορούμε ώστε να μην φύγει. Έχουμε ακούσει πολλές φορές να γίνεται λόγος για μετακίνηση του τμήματος του συγκεκριμένου στη Θεσσαλονίκη. Εσείς ως φοιτητικός σύλλογος είστε υπέρ ή κατά αυτής της σκέψης? Πράγμα να σας πω. Οι ανάγκες των φοιτητών, πού καλύπτονται? Καλύπτονται στην Κοζάνη, καλύπτονται στη Θεσσαλονίκη? Εσείς θα μου πείτε. Καλύπτονται οι ανάγκες σας εδώ και θεωρείτε ότι θα καλύπτονται αν πάτε στη Θεσσαλονίκη? Η απάντηση δεν μπορεί να απαντηθεί εδώ με ναι ή όχι. Είναι ζήτημα. Εμείς αυτό που απαιτούμε δεν είναι ούτε να φύγουμε από εδώ, ούτε να μείνουμε από εδώ έτσι ξερά και μόνο του. Εμείς αυτό που απαιτούμε είναι να καλύπτουν οι ανάγκες μας. Δωρεάν σύντηση, δωρεάν νηστείες, δωρεάν μετακίνηση. Γιατί η κατάσταση που είναι πόσοι φοιτητές έχουν έρθει στην Κοζάνη να έχουν περάσει αυτό το τμήμα και δεν το έχουν παρατήσει. Άλλοι πόσοι φεύγουν στο 4-5 έτος γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν οικονομικά. Και όσοι μένουν πάλι δυσκολεύονται. Αντίστοιχα, άμα πάει το τμήμα στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να συμβεί κάτι αντίστοιχο με Κοζανίτες που έχουμε περάσει εδώ εμάς. Πιστεύω ότι το ζήτημα δεν είναι η πόλη. Το ζήτημα είναι πρώτον, αν καλύπτουν την ανάγκη σου και δεύτερον, τι επιστημονική μόρφωση λαμβάνεις. Όταν με όλους αυτούς τους νόμους που έχουν περάσει και κυρίως με το νόμο πλαίσιο και με το σχέδιο Αθηνάς στη συνέχεια, έχουν μετατρέψει τη λειτουργία των πανεπιστημίων σε πανεπιστήμιο ΑΕ. Εμείς δεν μπορούμε να σπουδάζουμε σε μια επιχείρηση να είμαστε. Άρα το θέμα σας είναι η πόλη, είναι η μόρφωση και η γνώση που θα πάρετε. Δεν είναι η πόλη. Είναι η μόρφωση και η ανάγκη. Άλλο ένα πράγμα που θα ήθελα να πω. Καταλαβαίνουμε ότι το πανεπιστήμιο εδώ πέρα. Και να κλείσουμε. Το καταλαβαίνουμε ότι το πανεπιστήμιο εδώ πέρα, εκτός από τους φοιτητές, υπάρχει και για τους καθηγητές, όπως υπάρχει και για τους Κοζανίτες, οι οποίοι σίγουρα έχουν ίσως κάποια, ας πούμε. Υπάρχουν και θετικά που δεν υπάρχουν. Εννοείται. Και η Κοζάνη στηρίζεται πάρα πολύ και πάνω στην Ελλάδα. Στην Τουρκία η αγορά κινούνται και τα πράγματα, αυτό είναι αλήθεια. Απλά ξεχάσαμε λίγο στην πορεία το και, γιατί είναι και για
την Κοζάνη, αλλά είναι και για τους φοιτητές. Και η φοιτητική μέρημνα έχει πάει πολύ πίσω σε εμάς. Είναι πρώτα για τους φοιτητές όμως. Ναι. Και μετά για τις πρέπει να είναι πρώτα για τους φοιτητές. Δυστυχώς αυτό δεν το καταλάβαμε πολύ. Άρα καταλήγουμε εκεί να καλυφθούν οι ανάγκες μας. Ωραία, σε ποια πόλη. Δεν έχει σημασία. Και στο άποθου. Και να σας πούμε κάτι. Έχουμε πάρει τόσες υποσχέσεις. Ναι, θα κάνουμε δωρεάν για εσάς, δωρεάν μετακίνηση. Λέσχη που τώρα τρώνε μόνο 300 άτομα δωρεάν. Θα μεταφερθούμε. Περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε, αγωνιζόμαστε. Δεν περιμένουμε συγγωνία. Όχι, εννοείται. Αυτό εδώ θα μας αναζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Εμείς... Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.